Ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς ασθενείς είναι για ποιο λόγο υπάρχουν τα ορθωτικά προβλήματα. Πού οφείλονται δηλαδή τα ορθωτικά προβλήματα? Τα ορθωτικά προβλήματα οφείλονται σε είτε σε κληρονομικούς παράγοντες είτε σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Τι είναι οι κληρονομικοί παράγοντες? Είναι όταν για παράδειγμα κληρονομούμε μικρές γνάθους από τον έναν γονέα και μεγάλα δόντια από τον άλλον γονέα. Είναι λοιπόν φυσικό ότι τα δόντια μας όπως έρχονται στο στόμα έρχονται με στροφές, στρεβλώσεις, δεν μπορούν να ανατείνουν σωστά με αποτέλεσμα να δημιουργείται ορθοδοντική ανομαλία. Ορθοδοντική ανομαλία οφείλεται λοιπόν σε κληρονομικούς παράγοντες και αυτοί οι κληρονομικοί παράγοντες μπορεί να οδηγήσουν λοιπόν σε ανώμαλη ανάπτυξη των γνάθων, ανώμαλη ανατολή των δοντιών και επίσης μπορεί να υπάρχει και ένα άλλο θέμα, να υπάρξει ανώμαλη ανάπτυξη του προσώπου μας. Και η ανώμαλη αυτή ανάπτυξη του προσώπου μας να οδηγήσει και αυτό σε ορθοδοντική ανομαλία. Η δεύτερη κατηγορία παραγόντων είναι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Νούμερο ένα περιβαλλοντικός παράγοντας είναι η στοματική αναπνοή. Τι είναι η στοματική αναπνοή? Είναι όταν αναπνέουμε συνέχεια από το στόμα και έχουμε συνέχεια ανοιχτά το στόμα. Με αποτέλεσμα κοιμόμαστε το βράδυ και αντί να έχουμε κλειστό το στόμα, το έχουμε ανοιχτό γιατί αναπνέουμε από το στόμα. Το ανοιχτό στόμα έχει σαν αποτέλεσμα η μύτη, η οποία κανονικά θα έπρεπε να είναι στον ουρανίσκο και να υποστηρίζει τον ουρανίσκο και να του δίνει το όμορφο στρογγυλοειδές σχήμα, να μην υπάρχει η στήριξη του ουρανίσκου, με αποτέλεσμα ο ουρανίσκος σιγά σιγά γίνεται γωνιώδης, αποκτάει έτσι μια γωνία σχήματος λάμδα περίπου, με αποτέλεσμα αυτό οδηγεί σε ορθοδοντική ανομαλία. Βασικοί παράγοντες της στοματικής αναπνοής είναι οι υπερτροφικές αμυγδαλές, οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις της μύτης και επίσης το ρινικό διάφραγμα της μύτης. Εάν διορθωθούν αυτοί οι παράγοντες, πιθανόν να σταματήσει η στοματική αναπνοή και με αποτέλεσμα να γλιτώσουμε στο παρελθόν, στο μέλλον διάφορα θέματα ορθοδοντικά εξαιτίας της στοματικής αναπνοής. Επομένως, αν το διαγνώσουμε αυτό σε μικρή ηλικία, είναι πολύ θετικό και μπορεί να μην έχουμε ορθωτικά προβλήματα. Άλλο θέμα περιβαλλοντικού παράγοντα είναι η έξι του δαχτύλου. Δηλαδή, το παιδάκι, ένα παιδί να πιπηλάει συνέχεια το δάχτυλό του, έτσι, ή όταν είναι στην καθημερινή του ζωή, ή όταν κοιμάται. Αυτή η έξι του δαχτύλου έχει σαν αποτέλεσμα να πιέζεται συνέχεια η γνάθος, να δημιουργεί έτσι κάτι σαν εντύπωμα στην πάνω γνάθο, με αποτέλεσμα να έχουμε χασμοδοντία, δηλαδή ανοιχτό το στόμα και επομένως ορθοδοντική ανομαλία. Δεύτερη περίπτωση περιβαλλοντικού παράγοντα είναι όταν λείπουν κάποια δόντια, οπότε τα υπόλοιπα δόντια πάνε να καλύψουν τα κενά από τα δόντια που λείπουν. Και τρίτη περίπτωση είναι να έχουμε νεογυλό δόντι το οποίο δεν φεύγει, παρόλο που από κάτω είναι το αντίστοιχο μόνιμο.